Το Skyward είναι ένα παιχνίδι του Brendan Evans, το πρώτο για την ακρίβεια, κυκλοφόρησε πέρσι το 2017 από την Rule and Make. Είναι ένα παιχνίδι για 2 έως 4 παίχτες που παίζει περίπου σε 3 τέταρτα της ώρας. Βλέπουμε εδώ πέρα έχει μια τράπουλα με κάρτες, ένα μικρό ταμπλό για να τοποθετούμε και να βάζουμε τα σκάρτα. Αυτά εδώ τα γραναζάκια. Και αυτό εδώ το καρτελάκι του πρώτου παίχτη. Η υπόθεση είναι ότι βρισκόμαστε στο μέλλον και 4 διαφορετικές ομάδες, 4 έθνη, έχουν αποφασίσει να σταματήσουν τις φιλονικίες και να φτιάξουν μια ενωμένη πόλη, την Skyward, στα ουράνια, στο σημείο που συναντιούνται τα σύνορά τους. Εμείς λοιπόν είμαστε υποψήφιοι αρχιτέκτονες που θέλουμε να φτιάξουμε την πόλη και θέλουμε να επηρεάσουμε όσο δυνατόν περισσότερο την μελλοντική της αρχιτεκτονική για να γίνουμε εμείς οι ιδρυτές της, να μείνουμε στην ιστορία ως ιδρυτές. Κάθε γύρο, αυτός ο οποίος έχει το καρτελάκι του Warden, του υπεύθυνου δηλαδή της πόλης, τραβάει 4 κάρτες για κάθε παίχτη. Οπότε, αν είμαστε 3 παίχτες, παίρνει για παράδειγμα αυτές εδώ τις 12 κάρτες και τις χωρίζει με όποιο τρόπο θέλει σε 3 στίβες. Θεωρητικά, μια στίβα μπορεί να μην έχει και καμία κάρτα. Αν και αυτό, όπως θα δούμε σε λίγο, μάλλον δεν συμφέρει. Οπότε, ας πούμε ότι φτιάχνουμε αυτές εδώ τις 3 στίβες. Σε περίπτωση που δεν έχετε χώρο, οι σχεδιαστές έχουν φροντίσει, αν τις στιβάξετε έτσι, να έχετε στην κάτω και αριστερή μεριά όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για κάθε κάρτα. Αφού λοιπόν φτιάξει τις στίβες, ο Warden τοποθετεί το καρτελάκι του Warden σε μία από αυτές τις 3. Στη συνέχεια, ο παίκτης ο οποίος κάθεται στο αριστερό χέρι του Warden διαλέγει μία από αυτές τις 3 στίβες και παίρνει τις κάρτες. Ο επόμενος κάνει το ίδιο και τέλος ο Warden παίρνει τη στίβα που περίσσεψε. Άρα ο Warden είναι αυτός ο οποίος χωρίζει τις στίβες, όμως ο τελευταίος που θα πάρει. Άρα αν φτιάξει μια πολύ κακή στίβα, οι άλλοι παίχτες λογικά θα την αφήσουν να την πάρει εκείνος. Άρα είναι στο συμφέρον του να τη φτιάξει όσο πιο ίσες φαινομενικά γίνεται, αλλά να προσπαθήσει και εκείνος να πάρει ό,τι καλύτερο μπορεί. Αυτός ο οποίος παίρνει το καρτελάκι του Warden γίνεται ο καινούριος Warden, πρώτος παίχτης, και παίρνει και ένα γρανάζακι δώρο, το οποίο θα πούμε σε τι χρησιμεύει αργότερα. Οι κάρτες είναι τριών ειδών. Πρώτες είναι οι faction κάρτες. Αυτές οι κάρτες είναι κάρτες που έχουν τους χαρακτήρες του παιχνιδιού και πάνω δεξιά έχουν ένα ή σε κάποιες περιπτώσεις 2 σύμβολα σε ένα από τα 4 χρώματα του παιχνιδιού. Ροζ, γαλάζιο, πράσινο και κίτρινο. Αυτές οι κάρτες χρησιμοποιείται για να πληρώσετε το κόστος των κτηρίων. Τα κτίρια όπως και οι χαρακτήρες υπάρχουν σε 4 χρώματα, κόκκινο, μπλε, κίτρινο και πράσινο, και μπορεί να ζητάνε από 1 μέχρι 3 σύμβολα για να παιχτούν. Τις περισσότερες φορές αυτά είναι σύμβολα στο χρώμα τους, αλλά αυτό εδώ το σύμβολο σημαίνει ότι μπορείτε να το πληρώσετε με οποιαδήποτε κάρτα. Έτσι, παραδείγματος χάρη, εάν ήθελα να παίξω αυτό εδώ, θα μπορούσα να το παίξω πετώντας αυτές εδώ τις κάρτες ή αυτήν και αυτήν την κάρτα, καθώς ζητάει 2 μπλε και ένα οποιοδήποτε σύμβολο. Αυτές οι κάρτες πετιούνται και τοποθετώ αυτό το κτίριο μπροστά μου. Ανάλογα με το σύμβολο που είναι κάτω αριστερά, τα κτίρια μπορεί να έχουν μία ιδιότητα τη στιγμή που θα παιχτούν. Στο τέλος του παιχνιδιού ή κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού συνέχεια, ακόμα και όταν βρίσκονται στο χέρι σας. Επίσης υπάρχουν κάποιες κάρτες γκρι, οι οποίες δεν κοστίζουν τίποτα, γιατί με το που τις παίρνετε, με το που παίρνετε τη στίβα στην οποία περιέχονται, κατεβαίνουν αμέσως μπροστά σας. Τα γρανάζια, τα οποία ανέφερα πριν, είναι και αυτά μπαλαντέρ. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να πληρώσουν οποιοδήποτε σύμβολο στις κάρτες που θέλετε να παίξετε. Κάθε παίχτης μπορεί να παίξει μόνο ένα κτίριο σε κάθε γύρο. Αφού αποφασίσει αν θέλει ή αν μπορεί και θέλει να παίξει ένα κτίριο, στη συνέχεια μπορεί να πετάξει 3 κάρτες από το χέρι του για να πάρει ένα γρανάζι. Αυτό μπορεί να το κάνει όσες φορές θέλει. Μπορεί να πετάξει και 6 κάρτες δηλαδή για να πάρει 2 γρανάζια για να το επιθυμεί. Μετά η σειρά του τελειώνει και πρέπει να πετάξει τόσες κάρτες όσες χρειάζεται για να μείνει με 6. Έτσι λοιπόν, εάν εγώ είχα 10 κάρτες στο χέρι μου και διαλέξω να πετάξω 3 για να πάρω ένα γρανάζι, θα μείνω με 7 και πάλι όταν τελειώσει η σειρά μου θα πρέπει να πετάξω 1 για να μείνω με 6 κάρτες. Όταν όλοι οι παίχτες έχουν πάρει τη στίβα με τις κάρτες τους και έχουν παίξει τη σειρά τους, ο γύρος τελειώνει. Ο παίχτης ο οποίος έχει το καρτελάκι του Warden τραβάει και πάλι κάρτες
4 για κάθε παίχτη, τις φτιάχνει σε στίβα και εξακολουθούμε όπως είπαμε και πιο πριν. Το παιχνίδι τελειώνει είτε όταν αδειάσει η τράπουλα είτε όταν κάποιος παίχτης έχει χτίσει 6 κτίρια μπροστά του. Και στις δύο περιπτώσεις ολοκληρώνεται ο γύρος, κάθε παίχτης παίζει τον ίδιο αριθμό με όλους τους άλλους και το παιχνίδι τελειώνει. Κάθε κτίριο έχει ένα αριθμό βαθμών επάνω. Τα κτίρια τα οποία έχουν μία σημεούλα δίνουν παραπάνω βαθμούς σε περίπτωση που πληρούνται συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Για παράδειγμα, το συγκεκριμένο κτίριο αξίζει 3 βαθμούς και σου δίνει άλλους 4 εάν στο τέλος του παιχνιδιού έχεις περισσότερα κόκκινα κτίρια, κτίρια που ζητάνε αυτό το σύμβολο δηλαδή για να κατέβουν, από κάθε άλλο αντίπαλο. Ο παίκτης ο οποίος έχει το μεγαλύτερο άθροισμα πόντων είναι ο νικητής. Πάμε να παίξουμε. Αμέ.